Δεύτερο μέρος στις απόψινες καμπάνες, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γκίκας, νομίζω ότι αυτά τα οποία μας είπε, καταλάβαμε πάνω κάτω και τι αναμένεται να γίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Πάντως η κατάσταση είναι όντως πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Και γι' αυτό το λόγο κάνουν και κάποιες τελευταίες διαφοροποιήσεις, ας το πούμε έτσι, στη φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ, στη φρεγάτα Ίδρα του πολεμικού μας ναυτικού. Τώρα, εμένα ξέρετε, η απάντησή του ότι ο τακτικός διοικητής εν πλώ εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα δεν θα είναι ο κυβερνήτης του ελληνικού, θα είναι ο κυβερνήτης κάποιου άλλου πλοίου. Δεν ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον ο κύριος Γκίκας δεν ήξερε, αν θα είναι από την πλευρά του αμερικανικού ναυτικού, του βρετανικού. Να μάθουμε και ποια άλλα πλοία υπάρχουν εκεί. Σε κάθε περίπτωση, τη διοίκηση θα την έχουν σε χερσαίο στρατηγείο εκεί στη Λάρισα. Το παρακολουθούμε το όλο θέμα. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Να περάσουμε στο άλλο μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, ζήτημα των ημερών, των μηνών. Δεν ξέρω πώς να... Ειλικρινά, μερικές φορές, όταν ασχολούμαι με την αξιωματική αντιπολίτευση, αισθάνομαι ότι έχουν καταρριφθεί όλοι οι κανόνες, όλοι οι νόμοι, όπως τους γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, για ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Έχω έναν άνθρωπο, έναν πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι και έχει χαρτογραφήσει όσο λίγοι όλα όσα συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην κεντροαριστερή πολυκατοικία της χώρας. Είτε αυτή κάποτε λεγόταν, μάλλον τη μερίδα του Λέοντος την είχε το ΠΑΣΟΚ, είτε τώρα που την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρη Χατζηνικόλα εξακολουθεί να την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τη μερίδα του Λέοντος, εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, τα περισσότερα διαμερίσματα. Ή το πράγμα έχει αρχίσει μάλλον και φεύγει από τον έλεγχο της πλατείας Κουμουνδούρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Δημοσκοπικά όχι είναι η απάντηση. Είναι προφανές αυτή. Δημοσκοπικά, όσοι τις πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις, έτσι, γιατί στη χώρα μας υπάρχει και το εξής παράδοξο, ότι οι μισοί και πλέον δεν εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις, τις θεωρούν εργαλείο του συστήματος και εμείς αναγκαζόμαστε να απαντάμε στο ερώτημα αν η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, στις εκλογές σε πολύ μεγάλο ποσοστό επιβεβαιώνονται. Ναι. Οπότε εδώ τίθεται σε δεύτερο χρόνο το ερώτημα, Σπύρο, αν η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή, αν οι δημοσκοπήσεις είναι δίκαιες και αποτυπώνουν την πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι, οπότε είναι λογικό να επιβεβαιώνονται στις εκλογές, ή αν όταν κανοναρχούν από το πρωί μέχρι το βράδυ οι δημοσκόποι το μυαλό των πολιτών, λέγοντάς τους ότι, αφού συζητάμε το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι το ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει την τρίτη θέση, αν ο κόσμος απλά πάει και κάνει πράξη αυτό το οποίο ακούει από τις τηλεοράσεις. Αυτό θα το λύσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος, το ερώτημα αυτό. Τώρα δίνεις μια διαφορετική διάσταση εσύ του όλου πράγματος, ότι δηλαδή υπάρχει καθοδήγηση μέσω των δημοσκοπήσεων, γιατί ετοιμαζόμουν να σου πω ότι στις εθνικές εκλογές οι δημοσκοπήσεις, ναι μεν στα κύρια χαρακτηριστικά είχαν πέσει μέσα, όσον αφορά στις διαφορές όμως έκαναν λάθος από την ανάποδη. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Αλλά δεν αναιρεί το συμπέρασμα το οποίο λέω εγώ. Είτε είναι ορθό, είτε είναι παράδοξο. Δεν αναιρεί το συμπέρασμα ή το ερώτημα αν η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα με τις δημοσκοπήσεις. Ένα είναι σίγουρο κατά τη γνώμη μου. Και θα σου το πω ότι αν στη μία πλευρά του πολιτικού εκκρεμού είναι η Νέα Δημοκρατία και στην άλλη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη διαφορά του σήμερα, ενώ σε ό,τι αφορά τα λάθη ή την εσωστρέφεια στο εσωτερικό τους, η μόνη διαφορά τους είναι ότι ο ένας έχει την αμέριστη συμπαράσταση στο μίντια και ο άλλος δεν την έχει. Ναι. Δηλαδή, όλη αυτή την εσωστρέφεια για την οποία με φώναξες να συζητήσουμε σήμερα, την είδαμε στη Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, όταν σχεδόν το 1/3 της κοινοβουλευτικής της ομάδας γύρισε την πλάτη σε μια κορυφαία επιλογή του Πρωθυπουργού. Όμως ήταν μια είδηση μιας μέρας και γεια σας, πάμε γι' άλλα.
Την είδαμε με την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το Ευρωκοινοβούλιο και η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Για τα μίντια η είδηση σχεδόν δεν υπήρχε, ή όταν υπήρχε ήταν στη λογική ότι κάποιοι στο εξωτερικό είναι ανθέληνες και λειτουργούν ως ανθέληνες και θέλουν να κάνουν κακό στη χώρα και διάφορα τέτοια που ακούσαμε. Την ίδια ώρα η αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ είναι όπως πρέπει να είναι από τους δημοσιογράφους, αν θέλεις την άποψή μου. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι εμείς πρέπει να περνάμε πριονοκορδέλα στην κυριολεξία τα κόμματα και να μην τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί, ακόμα και να τους αδικούμε. Αλλά σε αυτή τη χώρα γίνεται το εξής παράδοξο. Περνάμε πριονοκορδέλα το ΣΥΡΙΖΑ και καλώς τον περνάμε. Αδιαφορούμε πλήρως για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ό,τι και να συμβαίνει εκεί σαν να μην υπάρχει. Έχουμε αφήσει στο απειρόβλητο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για κορυφαίες αμφισημείες τους, όπως για παράδειγμα η στάση τους στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα, και χαϊδεύουμε διαρκώς έως θεοποιούμε τον Μωυσή Παύλα Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν αυτό το αφήγημα το οποίο σου περιγράφω ισορροπήσει, τότε θα μετρηθεί ο καθένας με τον πόη του και όχι με τη σκιά του. Τώρα, εγώ θέλω να σου πω το εξής, να σε ρωτήσω το εξής. Έχεις δίκιο εν μέρη σε όλο αυτό το οποίο περιγράφεις. Όμως, τα ομόφυλα ζευγάρια, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Είναι πολύ πιο μακριά από την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Επικοινωνιακά δεν το διαχειρίστηκε καλύτερα ο Μητσοτάκης. Να στο θέσω διαφορετικά. Ναι. Εάν αυτό το μπάχαλο γινόταν για ένα νομοσχέδιο που αφορά στην εθνική ασφάλεια της χώρας, θα ήταν τελείως διαφορετικές, έχω την εντύπωση, καλύπτοντας το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας 3 δεκαετίες περίπου, θα ήταν πολύ διαφορετικές τα Ρίχτερ, πολύ πιο δυνατά τα Ρίχτερ, από ό,τι τώρα. Μα δες τι γίνεται, Σπύρο, πολύ καλό παράδειγμα είναι αυτό που έφερες. Δες τι γίνεται. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα δέχομαι εγώ ότι είναι απέναντι στον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας της ελληνικής δεξιάς. Απέναντι. Έτσι. Γιατί θίγει αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα διατείνεται ότι έχει σημαία στα κομματικά της γραφεία και στην ιδεολογία της. Ας πάρουμε όμως ένα θέμα το οποίο το έχει και αυτό σημαία, δηλαδή είναι μες στο τρίπτυχο, δηλαδή πατρίδα, και αυτά τα οποία γίνονται είναι εξίσου απέναντι σε αυτό, αλλά δεν μιλάει κανένας, δεν ακούγεται πουθενά. Η αποψήλωση των ελληνικών νησιών από πολύ σημαντικά συστήματα ασφαλείας της δεκαετίας του 70 και του 80, ανατολικογερμανικής και ρωσικής προέλευσης, είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή τα νησιά μας είναι ανοχήρωτα. Ναι, ανοχήρωτα. Ξέρεις τι λένε, επειδή έχεις ρεπορτάζ και εσύ. Επίσης. Περίμενε. Ξέρεις όμως τι λένε, γιατί έχεις και εσύ ρεπορτάζ. Λένε το εξής. Ναι. Θα φέρει κάτι στη Βουλή. Στον καλό Ζελένσκι για να χτυπήσει τον κακό Πούτιν. Περίμενε. Θα φέρει αυτό κάτι στη Βουλή. Μισό, ένα-ένα. Ναι. Θα φέρει, λέει, κάτι ο Μητσοτάκης στη Βουλή, το οποίο να δείχνει ότι κάνουμε πίσω στα εθνικά μας θέματα. Εκεί τον περιμένουμε στη γωνία. Μα πώς αυτό λένε. Συγγνώμη, Σπύρο μου, αν θυμάμαι καλά, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί έχω ασχοληθεί και ο ίδιος στο παρελθόν, όταν είχα την εξυνταξία των Data Journalists, είχα ασχοληθεί με το θέμα της αποψήλωσης των αποθηκών του ελληνικού στρατού στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί βρίσκονται, ξέρεις, τα κρίσιμα αποθέματα. Στη Δυτική Μακεδονία, για ευνόητους λόγους. Εκεί λοιπόν κάνουν πάρτι καθημερινά, εδώ και ένα χρόνο, τα κομβόι συγκεκριμένης βουλγαρικής εταιρείας, η οποία ειδικεύεται στη μεταφορά πολεμικού υλικού. Πάρτι κανονικά. Προημερών περάσανε πάνω από 500 φορτηγά, μεταφέροντας προς τη Σλοβακία σε πρώτη φάση και σε δεύτερη προς την Ουκρανία, κύριος ιδετή υλικό από τις στρατιωτικές αποθήκες της χώρας. Το ερώτημα είναι απλό και είναι δημοσιογραφικό που το αποκαλύπτουμε. Αυτό το υλικό υπάρχει πρόνοια να ανανεωθεί αφού το παίρνουμε και το πηγαίνουμε στην Ουκρανία? Ή οι αποθήκες μας είναι γυμνές και αν τις χρειαστούμε χτύπα ξύλο, θα κοιτάω εγώ εσένα και εσύ εμένα?
Αυτά λοιπόν τα ζητήματα τα οποία είναι στον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, για να μην πουλάει φούμερα ο καθένας ό,τι θέλει ιδεολογικά και την ίδια ώρα να κάνει άλλα, αυτά η δημοσιογραφική έρευνα όχι απλά δεν τα αναδεικνύει. Ένα-δυο έχουμε μείνει στην πιάτσα που παίζουμε με αυτά τα θέματα και ασχολούμαστε. Εχθές το αποκαλύψαμε αλλά αυτό, εχθές το είπαμε μάλλον, όχι το αποκαλύψαμε, το είπαμε με τον Μπάρη τον Καρβουνόπουλο. Εχθές το είπαμε με τον Μπάρη τον Καρβουνόπουλο αυτό και μάλιστα επειδή είχαμε και τον Κούσαντα, τον ρωτήσαμε, στρατηγέ, δεν τα χρειαζόμαστε και τα στέλνουμε. Έχουμε τόσα πολλά, είμαστε πλέον τόσο πολύ μεγάλη υπερδύναμη που μπορούμε να στέλνουμε πυρομαχικά δεξιά και αριστερά. Και απάντηση ουσιαστική δεν έχουμε λάβει από πουθενά. Και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Και ούτε θα λάβετε, γιατί ξέρεις πότε θα λάβουμε απάντηση, όταν αναγκάσουμε την εξουσία να απαντήσει. Και πώς θα την αναγκάσουμε, όταν 10, 15, 20 εφημερίδες, κανάλια, δημοσιογράφοι πυροβολούν καθημερινά για το συγκεκριμένο θέμα. Τότε θα αναγκαστεί η εξουσία να το κάνει. Δημήτρη, ήρθε το φαινόμενο Κασελάκης, μέσα σε 10 μέρες άλλαξε τους συσχετισμούς στην εσωκομματική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου, πήρε το κόμμα, πολλά υποσχόμενος ο κύριος Κασελάκης και μέσα σε λίγους μήνες ακόμα και αυτοί που τον υποστήριζαν στεναρά και τα έβαλαν και με τους βουλευτές που αποχώρησαν και έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά, έχουν αρχίσει πλέον και κρατάνε αποστάσεις. Τι δεν καταλαβαίνουμε εμείς ή τι δεν καταλαβαίνει ο κύριος Κασελάκης? Είναι απλό. Τρία σχήματα μόνο ρητορικά και θα εξηγηθεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Το ένα, Σπύρο μου, ήταν ότι δεν ήταν πολλά υποσχόμενος. Ήτανε στη λογική ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνετ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 32% του 19, το οποίο ήταν ο προθάλαμος της εξουσίας, αυτό ήταν ένα 32%, ήταν μια εντολή του λαού, κάτσε λίγο στην άκρη τώρα, γιατί δεν τα έκανες και τόσο καλά στην πενταετία σου, αλλά θα σε έχω, εσύ είσαι στο μυαλό μου για την επόμενη κυβέρνηση. Από το 32% πήγε στο 17%, εννοώ εκλογικά, να, και δημοσκοπικά ερωτοτροπή με το 10%. Αυτό σημαίνει τι? Ότι έφερε όπου φτώχεια και γκρίνια. Έφερε την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, του ανθρώπου που κρατούσε τις ισορροπίες στο ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που τις κρατούσε. Άλλοι λένε καλά, άλλοι λένε κακά. Ο καθένας έχει την άποψή του εδώ. Αλλά διαφυσβήτητα τις κρατούσε. Έτσι. Και από εκεί και μετά ο κόσμος είχε δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να υποστηρίξει το παλιό, το φθαρμένο, αυτό που είναι υπεύθυνο, συνυπεύθυνο αν θέλεις, για να μην κατηγορώ κάποιους και αδικό κάποιους, για την δημοσκοπική εκλογική κατάρρευση ή να πιαστεί από το οτιδήποτε καινούριο, εντελώς καινούριο υπήρχε. Από μία τάμπουλα ράζα, ο οποίος ήταν ο Στέφανος Κασελάκης. Επελέγει το δεύτερο, ο Στέφανος Κασελάκης. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί και αυτοί που το στήριξαν, τα μεγαλοστελέχη που το στήριξαν, σήμερα αντιδρούν. Εμφανίζονται στεναχωρεμένοι, χωλωμένοι. Γιατί? Και εδώ η απάντηση είναι απλή. Διότι ο Στέφανος Κασελάκης παίζει μόνος του. Όσες φορές είχε επαφή, είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνική με τα κορυφαία στελέχη, η απάντησή του ήταν «εγώ αποφασίζω». Αρνήθηκε ο ίδιος να ενεργοποιήσει τα κορυφαία πολιτικά όργανα του κόμματος, να τα κάνει συμμέτοχους σε αυτό που ο ίδιος θέλει, με αποτέλεσμα να εισπράξει την κρίνια τους. Ερχόμαστε λοιπόν και στο συμπέρασμα. Ναι. Το συμπέρασμα είναι πολύ απλό και αυτό. Το ένα είναι ότι κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή από αυτούς που έχουν απομείνει, εγώ θα πω και κανείς λογικός άνθρωπος, αλλά η λογική είναι με βάση τη δική μου άποψη, μπορεί κάποιος να το θεωρεί παράλογο, δεν είναι κατά των αλλαγών. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι πρέπει να τα αλλάξει όλα. Κακά τα ψέματα. Όταν λέμε όλα, όλα. Ναι. Όλα. Δεν γίνεται να κρατήσει τίποτα από το παλιό φθαρμένο. Μα αυτό δεν είναι κιόλας ο λόγος που γίνεται το συνέδριο, Δημήτρη. Αυτό δεν είναι ο λόγος που έγινε ο προσυνεδριακός διάλογος. Θα σου πω από την εμπειρία μου και το όσο παρακολουθώ, ότι δεν έγινε και κανένας προσυνεδριακός διάλογος. Έτσι, βουτυγμένος στην εσωστρέφεια είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με όργανα τα οποία μετά την αποχώρηση των 11 είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν. Δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος. Εδώ δικαιωνόμαστε όσοι, Σπύρο, πριν την εκλογή Κασελάκη λέγαμε ότι πρέπει να αναβληθεί η εκλογή Προέδρου, να πάμε με μια μεταβατική ηγεσία,
να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες διαδικασίες, συνέδριο, τακτικό συνέδριο, έκτακτο συνέδριο, βάλτε και ό,τι θέλετε εσείς, και μετά να πάμε σε εκλογή συνέδρου. Αλλά επειδή κάποιοι είχαν έτοιμη τη λύση και την Προεδρία από πριν, είχαν κάνει τις επαφές τους, είχαν κλείσει τα οφίτσια, το τρέξαν άρον-άρον. Τους βγήκε όμως η ζωή, ξέρεις, είναι σαν την μπάλα του Όσιμιτς η ζωή. Μην το πούμε τώρα, τυροφυλακτή του Εσουρού. Λοιπόν, τους βγήκε ο κύριος Κασελάκης. Τώρα πορεύονται με τον κύριο Κασελάκη. Η άποψή μου, η προσωπική, είναι λοιπόν πολύ απλή. Ναι στις αλλαγές, σε όλες τις αλλαγές, ναι στα μέλη. Είναι ωραίο να υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία. Είναι ωραίο τα μέλη με ένα διαδικτυακό τρόπο, με το iSyriza, να πατάνε ένα κουμπάκι και να λένε ότι εγώ θέλω να αλλάξει όνομα, εγώ θέλω να αλλάξει τακτική, εγώ θέλω να αλλάξει πορεία, εγώ θέλω να ψηφίσει ναι ή όχι στα ομόφυλα, εγώ θέλω να ψηφίσει ναι ή όχι στις αμυντικές δαπάνες. Λέγεται συμμετοχική δημοκρατία αυτό και είναι ωραίο να το έχουμε. Αλλά αυτά για να τα αποφασίσεις και να τα περάσεις ένα κόμμα, όπως και σε κάθε οικογένεια, πρέπει να καθίσεις στο τραπέζι με τα μέλη του κόμματος και της οικογένειας και να κάνεις μια ωραία κουβεντούρα. Στη λογική, ελάτε ρε παιδιά, εγώ σκέφτομαι να αλλάξω αυτό ή σκέφτομαι να αλλάξω εκείνο. Εσείς τι λέτε? Για πείτε την άποψή σας. Ακόμα και αν δεν θέλεις να το κάνεις, οφείλεις να το κάνεις, γιατί ένα από τα βασικότερα προσόντα του μεγάλου ηγέτη είναι να πείθει στο εσωτερικό της οικογένειάς του και του κόμματός του και τα υπόλοιπα στελέχη να το ακολουθήσουν. Αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ο ηγέτης, δεν είναι ηγέτης. Αυτά λέει η ζωή. Πολιτικά μπορεί να εμπνεύσει ο Κασελάκης όλους αυτούς και να τους ενώσει, Δημήτρη, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικού λόγου και πολιτικών επιλογών. Ναι, θα σου απαντήσω άμεσα. Ναι. Και θα φανεί και σήμερα αυτό, ξέρεις, ναι. Σπύρο. Το ερώτημά σου απαντιέται σήμερα στις 7 η ώρα. Αν γυρίσει από το Λονδίνο, έχοντας καταλάβει ότι πρέπει να καταστήσει με κάποιον τρόπο που εκείνος θα επιλέξει συμμέτοχα και τα υπόλοιπα στελέχη στις αποφάσεις, να συναποφασίζονται δηλαδή αυτές οι αποφάσεις, τότε νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσει. Γιατί αυτά τα οποία προτείνει, κάποια από αυτά που προτείνει, είναι ρηξικέλευτα για την πολιτική κατάσταση στη χώρα και για την κομματική κατάσταση στη χώρα, η οποία δεν είναι και καλύτερη, το ξέρεις, έτσι. Ασφαλώς. Αν δεν το καταλάβει και θεωρήσει ότι εγώ αποφασίζω και κανένας άλλος και εγώ θα έχω επαφή μόνο με τη μεγάλη μάζα των μελών, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε όταν κάνω επισκέψεις στις αγορές ή στα τρακτέρ, τότε νομίζω ότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και τότε θα αναζητηθούν άλλες λύσεις, οι οποίες θα είναι πολύ οδυνηρές για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κατάσταση που είναι δεν έχει την πολυτέλεια να ξοδέψει την 7η και τελευταία του ζωή. Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε εμείς, αν μου επιτρέπεις... Αν βρεθούν σήμερα σε ρήξη και οδηγηθούμε αύριο σε μια κεντρική επιτροπή και στην κεντρική επιτροπή τεθεί το ζήτημα της μορφής και μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία ενός έκτακτου συναντρίου για να εκλέξουμε καινούριο πρόεδρο και δεν συμμαζεύεται, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξοδέψει ήδη τις 6 ζωές του, θα ξοδέψει και την 7η. Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν καλύπτουμε τόσο κοντά το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο Κασελάκης πει ουσιαστικά ότι εγώ έχω μαζί μου την μεγάλη πλειοψηφία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, των ψηφοφόρων και πηγαίνω στις ευρωεκλογές για να κερδίσω. Πού είναι ναι όλοι οι υπόλοιποι? Και στις ευρωεκλογές το αποτέλεσμα, διότι όταν επικαλείται κάτι τέτοιο ένας άνθρωπος, ένας επικεφαλής, ο πρόεδρος του κόμματος, φαντάζομαι ότι θεωρεί ότι θα πάει καλά στην επόμενη κάλπη. Εάν δεν πάει καλά στην επόμενη κάλπη, εάν δεν του βγούνε τα κουκιά, εάν αυτό το οποίο επικαλείται, που το βλέπει μόνο ο ίδιος, το δούμε και όλοι οι υπόλοιποι στην κάλπη, τότε τι θα γίνει? Δεν θα προλάβεις να το δεις, Σπύρο. Προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι αν πάει σήμερα και πει αυτό το οποίο λες εσύ, ναι, το βράδυ θα αποφασιστεί με τους απαραίτητους ψήφους που προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αύριο και αύριο θα τεθεί το ζήτημα της μορφής, όπου με τους ψήφους που προβλέπει πάλι το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ και είναι 151 για την ακρίβεια, δηλαδή το 50% συν 1 ναι, της Κεντρικής Επιτροπής, θα αποπεμφθεί από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε σε έκτακτο συνέδριο και θα αναζητηθεί ο επόμενος πρόεδρος ή η πρόεδρος του κόμματος. Άκουσα σήμερα το Ραγκούση να λέει ότι δεν επιβεβαιώνω, λέει, τις φήμες για πρόταση μορφής κατά του Προέδρου.
Καλά, εσείς περιμένατε να πει κάποιος ότι το συζητήσαμε στην πολιτική γραμματεία ή εκτός πολιτικής γραμματείας. Σωστό ή αν και αυτό. Συζητήσαμε την ανθρωπογεωγραφία της Κεντρικής Επιτροπής, αν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν θα σας το πει κανένας. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να το πω. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο κόκκινο, πότε σε ακούμε? 12 με μία κάθε μέρα. 12 με μία κάθε μέρα. Θα καθυστερήσουμε μία μέρα να έρθουμε στη δουλειά για να σας ακούσουμε. Λοιπόν, αρχισυντάκτης του Κόντρα Channel, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Δημήτρη, για αυτή την σύνδεση. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, στο τρίτο μέρος της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με τι άλλο, με την ακρίβεια. Διαφημίσεις, παρακαλώ.